Κοντά μας έχουμε τον σιδηροδρομικό κύριο Λάζαρο Θεοδόρου για να μας πει τα δικά του βιώματα στο σιδηρόδρομο. Κύριε Λάζαρε, πότε ξεκινήσατε στο σιδηρόδρομο, σε ποιο τομέα ήσασταν και ποιες είναι οι εμπειρίες σας από το εργασιακό σας βίο? Καταρχήν, μετά το στρατό προσελήφθηκα στο ΤΑΦ ΜΚ το 1964 από τις 18/6/7. Αλλά στις 31 Δεκεμβρίου, λόγω του διέληξε το ποσοστό χρημάτων που δίνανε, μας χώλασαν. Και στις 18 Ιανουαρίου προσελήφθηκα στο ΑΑ ως εφαρμοστής μηχανικός εσωτερικής καύσης. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο, 5 Ιουνίου, ανέβηκα σαν δόκιμος θερμαστής στις ατμομηχανές. Το 1964 έγινα τον Φεβρουάριο, 6 Φεβρουάριου, μόνιμος θερμαστής μετά τις εξετάσεις. Το 1973 έγινα μηχανοδηγός ατμηλάτρων. Πες μας λίγο με τα βιώματα, με τις ατμήλα της μηχανής, τα δρομολόγια. Πώς ήταν εκείνα τα δρομολόγια? Εμείς ακούμε, βέβαια δεν τα ζήσαμε, εσείς τα ζήσατε. Τι να πούμε, με τις ατμήλατες ήταν πολλά δύσκολα χρόνια. Προπαντός είχαμε φυσικά τις ΚΒ, ΚΓ, οι οποίες ήταν δύσκολα ως προς την λειτουργία τους, γιατί ήταν παλιές μηχανές. Στη συνέχεια είχαμε τις ΛΒ. Οι ΛΒ ήταν πιο εξελιγμένες μηχανές, οι οποίες είχαν γίνει το 1942 στο Λονδίνο, εγγλέζικες, και μας είχαν δώσει και επανορθώσεις οι Εγγλέζοι. Με αυτές κάναμε ταχύες τότε. Θεσσαλονίκη μέχρι Πίθιο και πίσω. Φυσικά αυτές ήταν... Αλλά βέβαια με το γνωστό έτσι, Μουντζούρι με τον Καμπουρνιάρη, με τις καπνιές του. Η εφοδιοφόρος ή τέντερη που το ονομάζαμε, 12 τόνους κάρβουνο έπαιρνε. Για να μπορεί για να πάμε μέχρι Αλεξανδρούπολη, πηγαίναμε καμιά φορά στη Δράμα, βάζαμε κάρβουνο, μας φόρτωναν οι... στη συνέχεια πηγαίναμε Πίθιο. Στο Πίθιο γινόταν η ανθράκευση και γυρνούσαμε και στην επιστροφή πάλι στη Δράμα παίρναμε ανθράκευση. Σίγουρα από ό,τι λένε ότι είχατε και πολλά προβλήματα με τις ατμήλατες, με αμηχανίες. Είχαμε φυσικά αμηχανίες, δύσκολα χρόνια, πολύ δύσκολα. Να φανταστείτε η θερμοκρασία να είναι όπως τώρα 36-38 βαθμούς και να έχουμε στην κουζίνα της μηχανής, δηλαδή στο χειριστήριο, να έχουμε όταν ανοίγαμε την πόρτα για να ρίξουμε κάρβουνο μέσα, πάνω από 600-800 βαθμούς είχαμε. Δύσκολες μέρες. Και όταν περνούσαμε από τούνελ, με τις μπρέντες, οι οποίες ήταν ιταλικές μηχανές, πάρα πολύ μεγάλες, ψηλές μηχανές, και όταν περνούσαμε μέσα από τα τούνελ της Έδεσας στον Ανήφορο, στον ανήφορο των 30 της χιλής, αυτοί το βάζανε ότι ήταν 26 της χιλής, η καπνοδόχος χτυπούσε, είχε και δεν είχε ένα μέτρο απόσταση από την οροφή, με αποτέλεσμα όλα τα καυσαέρια ερχόταν πάνω μας. Και για να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε, για να βγούμε από την αυτή, βρέχαμε το μαντήλι μας σε νεράκι και το βάζαμε στο πρόσωπο. Μόλις βγαίναμε από το τούνελ, τότε βγαίναμε έξω και αναπνέαμε. Είχατε και άλλες, είχατε και γεγονότα δυσάρεστα όμως πολλές. Αλίμονο, εάν στην ενάτη γαλαρία που λέμε, εάν είχαμε ένα πατινάρισμα, τότε είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Διότι μέχρι να τα ξαναπάρει η μηχανή, να μπορέσουμε να πάρει το βήμα της, να βγούμε από εκεί πέρα μέσα, μισοπεθαμένοι βγαίναμε. Δύσκολα. Οι σχέσεις με τους συναδέλφους σας? Άριστες. Παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα που είχατε, είχατε όμως τις παρέες σας, είχατε τα... Οι συνάδελφοι... Και τις συναντήσεις που μας είπατε προηγουμένως. Οι συνάδελφοι συναντιόμασταν περισσότερο στη Δράμα και στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε χρόνο γιατί πηγαίναμε εφεδρεία. Λοιπόν, και είχε υπνοτήρια εκεί πέρα, κοιμόμασταν. Αλλά μετά το ταξίδι,
όσες ώρες και αν κάναμε, κάναμε ένα μπάνιο και συγκεντρωνόμασταν όλοι μας, όσοι ήμασταν εκεί πέρα, να πάμε να διασκεδάσουμε. Πολλές φορές από τη διασκέδαση το πρωί στη μηχανή επάνω και ξανά πίσω ταξίδι. Ωραίες μέρες. Συνάδελφοι, αγαπητοί, έχουμε πολλά να θυμόμαστε από τους συνάδελφους. Καλή συνάδελφοι. Και οι μηχανοδηγοί ήταν άνθρωποι. Μνήμες που εύκολα δεν ξεχνιούνται, μνήμες που μένουν χαραγμένες και χαραγμένες σας συνοδεύουν σε όλη τη ζωή. Προπαντός τα ατυχήματα, οι προσκρούσεις με τα τρακτέρ. Με τα ζώα. Και με τα ζώα, ναι. Και με τα ζώα. Δύσκολα χρόνια και δύσκολες ώρες. Αλλά κρατηθήκατε παρά τις σχολείες. Είχατε και όμορφες στιγμές. Είχαμε όμορφες στιγμές. Προπαντός με τα ατυχήματα ήταν το πρώτο ατύχημα να μπορέσεις να το ξεπερνάσεις. Γιατί εγώ στο πρώτο ατύχημα 6 ημερών νύχτα δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Είχατε σοκαριστεί. Έβλεπα μπροστά μου τον άνθρωπο που σκότωσε η μηχανή που το χτύπησε. Κύριε Θεοδόρου, να είστε καλά, καιρός να είστε. Σας ευχαριστούμε πολύ.